και να δούμε το Μουντιάλ από μια άλλη σκοπιά. Όπως την είδαν οι συγγραφείς της σειράς Μουντιάλ και Ξερό Ψωμί, το δεύτερο μέρος της οποίας θα δούμε τώρα. Σιγά τα χέρια σου, βρε, αν μου βγάλεις κανένα μάτι, τι φανατίζεσαι. Έλα ρε μαμά, συγγνώμη μωρέ μαμά. Τότε που έχει βγει το συγγνώμη με έχεις ταράξει σφαλιάρα. Πού! Αχ, Μπλέιν Κάρινγκτον, αυτή είναι ζωή, όχι σαν και εμάς. Πετιμέζει το στοματάκι μας όταν μιλάμε για δυναστεία. Πετιμέζει! Άρε Μπλέικ Κάρινγκτον, τι μου έκανες μαγάσα, μου το κλείσες στο σπίτι. Ο Μπλέικ δεν θα αφήνε ποτέ τις βρύσες να τρέχουν, όπως έκανες εσύ προχτές που είχαν χαλάσει και έλεγες άσε, θα τις φτιάξω στο ημίχρονο. Εκείνος θα έχει στείλει αμέσως τους υδραυλικούς του. Γιάννη, θα χωρίσουμε καμιά μέρα και υπεύθυνος θα είναι ο λίμπερο της Πορτογαλίας. Ους ο Θεός συνέζευξε εν Μαραντόνα, μη χωριζέτο. Και τα αστεία σου μπανάλ, Γιάννη. Θα με αφήσετε επιτέλους να δω δυναστεία ή όχι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, άντε, αρκετά είδες. Άλλαξε το να δούμε λίγο ποδόσφαιρο τώρα. Απατάς, αγγλική μου, νομίζεις πως θα αφήσω εγώ την Τζον Κόλλινς για να δω το στραβοκάνι, το Μαραντόνα. Πολύ καλός αυτός ο παίχτης. Τύλιξέ μου δύο. Αχ, καλέ σιγά τον παίχτη. Αυτός είναι τόσο κοντός που μόλις προεξέχει από το χόρτο του γηπέδου. Και θα ήθελες να σ' είχε κάνει και σένα ο Θεός έτσι, ρε. Εμένα, Μαραντόνα. Μαμά, χιούμορ δυναστιακών. Άσε πια το όντερμα το φύλακα. Όποτε βγαίνει λες και πάει για βρούμες. Οπα, 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 η γιαγιά έγινε κουτς. Μωρέ, τον άκουσα εγώ αυτό το ξένο προπονητή, το Γκμοχ. Εγώ μεγάλο ομάδα, πάρημο πρωτάθλημα. Κι όλο χάνει αυτά δύο. Μίλα χριστιανέ μου ελληνικά, καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Γι' αυτό κι εγώ απογοητεύτηκα και βλέπω μόνο δυναστεία. Καλύτερα η Φάλλον παρά ο Πλατίνη. Αφήστε μαμά, μην το κουράζετε. Ξύπνησε το παρελθόν μέσα μου. Αφήστε το να κοιμηθεί ξανά. Ράσε την γυναίκα. Μαμά, έλα να δούμε εμείς ποδόσφαιρο. Άλλαξε το γρήγορα. Όχι. Μα πας να μου κάνεις τα νεύρα τελατίνη. Νομίζεις ότι ο Μπλέικ Κάρινγκτον θα μάλωνε ποτέ με αυτόν τον τρόπο, θα μίλαγε ποτέ έτσι. Α, έχει σταχωθεί πολλές φορές με τον Μπλέικ Κάρινγκτον. Άσε μάλλον, Γιαννούλα. Τζον, σε παρακαλώ. Μεγαλωμένη ντόλα πατησίων, το γένος καλαπόδα. Δεν μου λέτε, Τζον, ο πύργος με τα οικόσιμα γωνία πατησίων και πιπίνου δικό σας είναι. Βρε, να χαθείς. Έλα ρε παιδάκι μου, άλλαξε να δούμε λίγο ποδόσφαιρο. Όχι. Είπα θα δω δυναστεία. Κοίτα ρε, λύσαμε τη δυναστεία. Τι δεν δίνω από δάπους τους ανώμαλους. Λοιπόν, θα σα τα πω εγώ για να τελειώνουμε. Η μάνα παντρεύεται το γιο. Ο πατέρα το φίλο και αυτό είναι. Η Σουέλεν. Αυτή είναι, αυτή ξέρετε τελείω. Και η Αλέξη αποβλακώνεται. Τέρμα. Και αέκπτοτε μονάρχη. Και τα είπαμε με τον έκπτοτο μονάρχη. Παντρεύεται το μπεθερό του νόθου τη Αλέξη. Αυτό είναι. Άρα, άλλαξε. Είναι έτσι, καλέ, δεν είναι έτσι. Τα μπερδεύει. Λοιπόν, αφού τα μπερδεύω, άλλαξε το, άναψε τα φώτα να το συζητήσουμε. Όχι, η δυναστεία θέλει ρομαντική ατμόσφαιρα. Πολύ καλά λέει. Έτσι. Τι τρίπλα, μαμά! Θέλει ατμόσφαιρα, θέλει φώτα, θέλει μπύρες, θέλει πασατέμπο. Γιάννη, μίλησα άπαξ και διαπαντός, θα δούμε δυναστεία over. Και γιατί έτσι αποφασιστική, κυρία Τζον? Γιατί είναι δικιά μου η τηλεόραση. Καλά σου λέει, βρέξε, στη γραμμάτια πληρώσαμε για να στη δώσουμε πρίκα. Μαμά, σας παρακαλώ μην επενδύνετε. Και αφού μου την πήρατε πρίκα, αφήστε με να την χαρώ τότε. Καλά, εντάξει, εγώ ό,τι είπα, είπα. Δεν θέλω να χώνω τη μύτη μου στις δικές σας υποθέσεις. Πώς να τη χώσεις, τέτοια μύτη, πού να τη χώσεις. Και στο κάτω-κάτω, αφού μου την πήρατε, αφήστε με να την χαρώ, πώς θα το κάνουμε. Καλά, βρε, δεν είναι ευτελές αντικείμενο, αλλά να το χρησιμοποιούμε και εποφελώς. Ακριβώς, να βλέπουμε δυναστεία, όχι όλο κόρνερ και βρυσίδια. Κοίταξε ρε που κάνανε ακόμα οι δυο τους για να βλέπουνε τη δυναστεία. Σύλλαλ είναι αυτό μωρέ. Αυτό είναι ψυχοθεραπευτικό ίδρυμα ρε παιδάκι. Και στο κάτω κάτω εγώ έχω τη τηλεόραση, τη νιώθω δικιά μου. Έχω συναισθηματικούς δεσμούς μαζί της. 8 κύπελα Ευρώπης, 3 παγκόσμια, 5 UEFA. Ξεκινούνται ρε μάνα. Γιατί βραλισσασμένε, εμείς δεν έχουμε συναισθηματικούς δεσμούς. Μαμά σας παρακαλώ να μιλάτε ωραία στον άντρα μου. Άσε με και εσύ να το πω, αξεθυμάνω, καταπιέστρια.
Πάντως εγώ σου το είχα πει ότι θα έρθει η επίσκεψη η μαμά. Μα ωραία μέρα βρήκε και αυτή να πει. Αλλά τι φταίω εγώ τώρα, πετάχτηκε στη μέση ένα μάτς. Μα μάτς, τι μάτς ρε, μάτς είναι αυτό. Το 22 θεή του ποδοσφαίρου, ρε. Έγινε. Τώρα άφησέ με να απολαύσω. Και εγώ θα απολαύσω. Μαμά, σας παρακαλώ μου κάντε τη χάρη, ε. Και στο κάτω κάτω με ποιον είστε, ε. Με μένα είμαι το θύμα της Αλέξης και της Κρίσταλ. Καλέ, ας γελάσω. Μιλάει το θύμα των 22 στραβοκάνιδων θεών του ποδοσφαίρου, που σε λίγο θα κοιμάμαι με Ζήκο και θα ξυπνάω με σαν τη Λιάνα από τη δική μου τηλεόραση. Από τη δική μου τηλεόραση. Που για να τη βάλουμε μόνο εκεί πέρα, μαμά, μου πρέπει το σηκώτη. Βάλ την εδώ, βάλ την εκεί, βάλ την πέρα, βάλ την πάνω, βάλ την κάτω. Αλλά τέτοιος βλάκας είμαι. 4 εκατομμύρια γυναίκες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εσένα πήγα και διάλεξα. Εγώ σε διάλεξα. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου. Ωραίος υπότης, ο κουβαλητής καλέ. Τι ήθελες μικρέ ανόητε Μαραντόνα του Χαλανδρίου, να την κουβαλήσω εγώ. Εσύ είσαι ο άνδρας του σπιτιού. Που δεν τον αφήνει να δει τηλεόραση. Όταν υπάρχει δυναστεία, ναι. Επειδή είναι δική σου η τηλεόραση. Εσύ είπας. Μαμά, σας παρακαλώ μην επεμβαίνετε. Έτσι! Τα ήθελες και τα έπαθες, αφού έπεσες θύμα της γοητείας μου ανεφόρου. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, καθόλου δεν είναι έτσι. Τώρα το θυμάμαι. Μια μέρα σου λέω, βγαίνουμε που βγαίνουμε κάθε μέρα. Δεν παντρευόμαστε να μπορώ να βγω κι εγώ με κανένα φίλο μου να πάω να δω κανένα μάτς. Και εσύ δέχτηκες. Τι ήθελες να κάνω εγώ. Να πάω μετά πίσω, ε. Και εσύ όλο συνέχεια μου κοπανάς η τηλεόρασή μου. Σιγά μη σου πληρώσω και εισιτήριο για να δω λίγο Μουντιάλ. Γαμπρέ, πολύ φορά πήρες. Κάν την πάπια, μη σε βρήκα ένα κακό. Όπα η γιαγιά, γρήευε η γιαγιά. Μωρέ, δεν ξέρεις με ποια έχεις να κάνεις. Έχω δαγκώσει εγώ πια. Έχω... Άσε με και εσύ, αλλά πού να ξέρεις τι έπατα, εσύ, το ποδόσφαιρο το βλέπεις από την τηλεόραση. Έλα στο γήπεδο, έλα ντε, έτσι σ' έχω, έλα με. Καλά, μάνα. Στη σειρά 13 και εκεί θα λέμε, μάνα. Εκεί να δεις σκηνές ροκ. Θα σου φάω το αίμα. Μάνα. Θα τη σπάσω, μάνα. Θα τη σπάσω. Άντρε, Γιάννη, άντρε, Αλέξη. Θα το πληρώσω ακριβά. Θα πάρω καινούργιο βίντεο, καινούργια τηλεόραση και θα είναι δικά μου κατά δικά μου. Άνανδρε, Γιάννη, άνανδρε! Εδώ, θα φας το ξύλο που ζητάς. Σιγά. Τρελάθηκες, μάνα, θα πάρω καινούργια τηλεόραση και θα είναι και έγχρωμη, ρε μάνα. Γιατί μόλις προλαβαίνουμε. Μαμά, κρυπτοφύλακλος βλέπω, μαμά. Δεν μιλάω. Αρρώστια. Να σε χαρώ που μου βγαίνεις από τη σέντρα, πεθερούλα μου. Μουά, σε φιλίζω. Ας τα φιλιά μόλις προλαβαίνουμε, άντε. Πάει, το χάσαμε το μάσκελο, δεν προλαβαίνω, μαμά. Το χάσαμε, κάτσε τότε, βρε. Κάτσε, βρε, ξενέρωτε. Θα σου πω μερικά συστήματα που θα δεις. Θυμάμαι το 52-54 που ο Γερμανός τεχνικός είχε κάνει μια διαπίστωση πάνω στο παιχνίδι της Βραζιλίας που ανέτρεψε το ορού του ποδοσφαίρου. Τι λέρε μάνα. Έλα, προσέχεις. Ε? Όταν έμπαινε ο Βαβά, πέραγε ο πίπισε ο Ζαγκαλό και με χάφτο μπελέ. Νέο παιδί στα νιάτρα του τότε ανέτρεπαν την ισορροπία του παιχνιδιού και με την κάλυψη του Γκαρίντσα προωθούσαν την επιθετικότητά τους. Πανεπιστήμιο, μάνα, πανεπιστήμιο! Παλά, μάνα, καλά, μάνα, επιστήμιο, ρε, μάνα, είσαι.